πάρα πολύ για την άμεση ανταπίθεση. Πήρα την ευκαιρία και των συναδέλφων που άμεσα κανονίσανε τη συνάντηση αυτή, γιατί θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πλέον θέμα είναι επίγον και είναι και επικίνδυνο. Πράγματι, τις τελευταίες μέρες είχαμε μια σημαντική στατιστικά αύξηση των περιστατικών που διαγνώστηκαν με θετικό COVID στο νοσοκομείο μας και μάλιστα τα περιστατικά αυτά προέρχονται από συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που προέρχονται από το χώρο της ΒΙΑΛ. Οπότε θεώρησα να ενημερώσω άμεσα τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς, να προβούμε στη συνάντηση αυτή, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε μπορούμε να προλάβουμε και είδα μάλιστα ότι από εχθές, με όλη αυτή την κινητοποίηση που έγινε, πήραμε κάποιες απαντήσεις κεντρικές, είπανε για καραντίνα της ΒΙΑΛ για 15 μέρες, στο οι έγκυες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή φτάνουν στο νοσοκομείο η μία μετά την άλλη και γεννάνε να πηγαίνουν προς την υπηρετική χώρα εγκαίρως, έτσι ώστε να μην φτάνει ο κόμπος στο χτένι και να γίνει και διαχείριση κάποιων χρημάτων που έχουν δοθεί πιο άμεσα για τα θέματα αυτά που αφορούν τα θέματα υγείας από την περιφέρεια. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονιστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην όλη υπόθεση, δηλαδή ενώ κάθε φορέας κάνει τη δουλειά του σωστά με όλα τα προβλήματα που έχει, δεν υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας μικροπροβληματάκια, τα οποία όμως ανά πάσα στιγμή μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικά θέματα. Θέλω να φύγουμε από εδώ με κάποιες προτάσεις ύστερα από τη συζήτηση που θα κάνουμε. Οπότε, οι προτάσεις αυτές που θα κάνουμε να προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε για να προλάβουμε πανδημία στοιχείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο επικίνδυνο, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο, που δεν θα αφορά μόνο θέματα υγείας, θα αφορά και οικονομικές επιπτώσεις στον τόπο και πολλά άλλα. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι το νοσοκομείο μας είναι μοναδικό. Ο Χιώτης δεν έχει τη δυνατότητα, όπως έχει ο κάθε πολίτης στην υπηρετική Ελλάδα, να πάει σε μια άλλη δομή, δηλαδή ένα νοσοκομείο το οποίο κρίνεται σαν μονάδα COVID, να έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα διπλανό νοσοκομείο, είναι ένα και μοναδικό. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δομή αυτή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί να πάρουμε κάποια μέτρα, να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λέει ο κ. Νομικός ότι είναι γεγονός μετά την κλίση η οποία έγινε κατά εντολή του Περιφερειάρχη από μένα. Μετά από μερικές ώρες υπήρξαν κάποιες ενέργειες από πλευράς του αρμόδιου φορέα της ΒΙΑΛ και πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι πιο συντονισμένες ακόμα εκεί, όσο υπάρχουν και άλλες. Και βέβαια θα κοινοποιήσουν και τις σχετικές αποφάσεις που θα προκύψουν από εδώ. Αλλά νομίζω στο παρόν, στη παρούσα φάση, πρέπει να μιλήσει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης υγείας, ο οποίος ο Βαλής. Το είπατε όλα, μην μιλήσω εγώ. Έχετε λόγο, για τις ευθύνες σας, κύριε Πέδε. Τώρα το θέλετε σωστά. Για τις ευθύνες σας.